Κύριε Πάχο, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε μία εικόνα σε ό,τι αφορά τα χθεσινά επεισόδια που έγιναν με τους μετανάστες, με μέρος των μεταναστών, με κάποιους πολίτες κατοίκους του Πηλίου. Καλησπέρα κύριε Απολίτου. Ναι, όντως έτσι έγινε. Όταν αφήνεις αυτούς τους ανθρώπους που κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπου θέλουν τόσο κόσμος ελεύθεροι μέσα στο χωριό, επόμενο να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν σου πριν 20 μέρες βγήκαν κάποιοι και τους είπαν, ας πούμε, εξεγερθείτε γιατί θα γίνουν κλειστές δομές, θα είσαι εσόκλειστοι μέσα και εξεγερθείτε, αυτοί τώρα βλέπουν και τα επεισόδια που γίνονται εκεί πάνω, τα βλέπουν, παίρνουν πληροφορίες. Ναι, ναι. Εντάξει, έχουμε και τα παιδιά μέσα στο χωριό, έχουμε κάποια παιδιά, δεν μπορούν να τα κλείσει τα παιδάκια μέσα στο σπίτι, γιατί είναι αυτοί έξω ελεύθεροι και το ένα και το άλλο. Δηλαδή όταν περπατάνε αυτοί στον δρόμο και προχωράνε το αυτοκίνητο με το μηχανάκι, είναι μέσα στη μέση. Έχουν, δεν πάνε, δηλαδή, στην άκρη. Έχουν κάποια προκλητική συμπεριφορά σε σχέση με τους πολίτες. Έχουν πολλοί που έχουν προκλητική συμπεριφορά, δεν σέβονται Μάλιστα. τίποτα. Δεν σέβονται τίποτα. Και έγινε μια συμπλοκή με δύο παιδιά εκεί πέρα, 17χρονους, 18χρονους. Πήγαν αυτοί οι δυο που χτυπηθήκαν, δεν ξέρω τι, έπρεσε ο ένας τον άλλο, δεν ξέρω πώς έγινε, και πήγαν εκεί μέσα στη δομή, το είπαν αυτοί και κατέληγαν κάτω 150 άτομα με πέτρες και πετούσες αυτοκίνητα. Αλήθεια σπίτια, ότι κρατούσαν μαχαίρια και αιχμηρά αντικείμενα. Ναι, είπαν ότι κρατούσαν, γιατί εγώ πήγα, έγινε αυτό το επεισόδιο όλο και πήγα μετά από, με πήραν τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και πήγα στο πεντάλεπτο που είχε σταματήσει λίγο αυτό η σύραξη. Η αστυνομία παρενέβη. Η αστυνομία ήταν πέντε άνθρωποι. Πέντε άνθρωποι και φωνάζαν οι άνθρωποι, ελάτε λίγο κοντά παιδιά να βοηθήσετε λίγο την κατάσταση. Και μετά όταν ησύχασε όλο το επεισόδιο αυτό, η κατάσταση, εντάξει, ομαλοποιήθηκε, είπαν φύγετε από εδώ να μην τους προκαλείτε. Και τον, δηλαδή αφήγουν οι άνθρωποι από το χωριό τους, αφήγουμε εμείς από το χωριό μας, τα σπίτια μας, για να μην προκαλούμε αυτούς. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Πρέπει να προστατεύσουμε λίγο το χωριό μας. Μάλιστα. Δεν γίνεται, τους ανθρώπους. Έχει κουραστεί ο κόσμος. Πέντε χρόνια είναι αυτό. Έχει φέρει, αυτό φυσικά φαντάζομαι έχει φέρει κάποια πρόσθετη ανησυχία στους κατοίκους. Φυσικά. Έχετε κάποια διαβεβαίωση είτε από την διοίκηση του hotspot είτε από την αστυνομία τι μπορεί να γίνει ούτως ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να μην υπάρχουν τέτοια επεισόδια? Απλά ο κύριος διοικητής που μίλησα μαζί του είπε να πιέσουμε τώρα που φωνάζω εδώ τόσο καιρό εγώ για τον αστυνομικό τμήμα, να πιέσει ο δήμαρχος τον κύριο Χρυσοχοίδη, το αρμόδιο υπουργείο, να φτιάξει ένα αστυνομικό τμήμα στο Πηλί. Να υπάρχει αστυνόμευση. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν υπάρχει. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι λίγοι, η δύναμη της αστυνομίας εδώ στο νησί που υπάρχει το κόσμο στο Πηλί και μία μισή, δύο η ώρα φεύγει ο κόσμος από εκεί. Δεν μπορεί να είναι όλη την ώρα γιατί είναι ολόκληρο νησί. Μάλιστα. Πρέπει και αυτοί λίγο να... Να υπάρχει ενίσχυση με προσωπικό. Να υπάρχει ενίσχυση. Δηλαδή μας έχουν παιδιά δηλαδή πρέπει να πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση ότι εδώ το νησί της ΚΟ θερμοπύλες φυλάμε. Μάλιστα. Δηλαδή μας φέρανε αυτούς τους άνθρωπους εκεί πέρα το hot spot και πρέπει εμείς δηλαδή μια ζωή να είμαστε εκεί όλα λειτουργούν υπέρ του hot spot. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Ας κοιτάξουμε τους Έλληνες. Έλληνες είμαστε όλοι. Και εγώ κατηγορώ αυτό. Δηλαδή εγώ δεν συμφωνώ σε αυτά που έγιναν πάνω στο Στοιχείο και στην Σάμο και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε και εδώ το 16. Ειρηνικά λίγο. Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Πρέπει να ντρεπόμαστε λίγο. Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Είναι τραγικό. Γιατί για τους ανθρώπους, για αυτούς τους ανθρώπους που ούτε και δεν έχουμε τίποτα κοινό στοιχείο. Δεν έχουμε ούτε... Σε τίποτα δεν ταιριάζουμε. Σε τίποτα. Το δεχόμαστε. Είναι άνθρωποι. Το σεβόμαστε. Το ένα άλλο. Αλλά και εμείς άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή όλα δουλεύουν υπέρ αυτών. Μάλιστα. Δηλαδή στο τέλος θα φύγουμε εμείς από εδώ, από το χωριό μας, από το νησί μας, για να ζήσουν αυτοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Και πρέπει να βγει και ο περιφερειάρχης, τον άκουσα πάλι χθες, όλα καλά, η κλειστή δομή, αφού δεν είναι σίγουροι πως θα λειτουργήσει η κλειστή δομή. Ούτε ο υπουργός ο ίδιος. Εγώ το ρώτησα πέντε φορές πώς θα λειτουργεί αυτό το πράγμα και τις πέντε μου είπε διαφορετικά πράγματα. Μια θα είναι κλειστή, μια θα είναι ανοιχτή κλειστή, μια θα είναι με κάρτες και θα ελέγχονται σε ωράρια, ούτε και εκείνη είναι σίγουρη. Δεν υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση και απόφαση. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Εμείς κυρία Πολίτη θέλουμε να φύγει το χωσπότ από το χωριό μας. Έχουμε κουραστεί, δεν πάει άλλο. Τελείως. Έχουμε χάσει την ηρεμία μας εκεί πέρα,
Δεν γίνεται. Σε Δεν επαφή γίνεται. που έχετε με τους συμπατριώτες σας, τι είναι αυτό που θέλουν, υπάρχει κάτι το οποίο δρομολογείται να γίνει τις επόμενες ώρες Όχι, και ημέρες? εγώ σαν τοπικό συμβούλιο Πηλίου αποφασίσαμε, σαν τοπικό συμβούλιο, να κάνουμε μια ειρηνική διαδήλωση την Κυριακή έξω από το επαρχείο, να πάρει και ένα μήνυμα και η κυβέρνηση και ο Περιφερειάρχης. Με ελληνικές σημαίες, ειρηνική διαδήλωση. Την ειρηνική Κυριακή διαδήλωση. Τι ώρα θα γίνει αυτή η ειρηνική? Μία η ώρα κάτω από το επαρχείο. Μία η ώρα κάτω από το επαρχείο. Μάλιστα. Θα έχουμε βγάλει και αφίσες. Εγώ ετοιμάζουμε αφίσες στο τοπικό συμβούλιο. Έχω μιλήσει και στα άλλα ΜΜΕ. Απευθύνεται και κάλεσμα ουσιαστικά και στους συμπολίτες μας να βρεθούν. Κάλεσμα σε όλο τον κόσμο. Τους φορείς όλους. Αφορεί όλους μας. Ας έρθει και ο Περιφερειάρχης. Μπορεί να έρθει. Πού είναι οι περιφερειακοί σύμβουλοι? Πού είναι? Πριν και ξέρετε κάτι, κάποιοι λειτουργούν. Πριν μιλούσαν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα μείζο θέμα που αφορά εμάς τους πολίτες. Μην το βλέπουμε πολιτικά με μια ανεξαρτήτου ζωή. Κυβέρνησης ταρανίζει τους πολίτες. Βέβαια. Δηλαδή ας αφήσουν λίγο το πολιτικό κόστος. Εντάξει, εμείς δεν θα γίνουμε το τοπικό πηλίο, θα γίνουμε ποτέ πολιτική, επαγγελματίες πολιτική. Εμείς κοιτάμε το καλό του χωριού μας και του τόπου μας. Ωραία, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ναι, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ωραία. Να ευχηθούμε να μαζευτεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται την Κυριακή μία ώρα έξω από το επαρχείο, για να διαδηλώσετε και να διαδηλώσουμε όλοι μαζί, για να γίνουμε μία φωνή και όχι αντιπαραθέσεις σε ό,τι αφορά το καλό του νησιού μας. Όχι αντιπαραθέσεις, δεν βοηθάει σε τίποτα. Μια ελληνική διαδήλωση με ελληνικές σημαίες, το καθένα ελληνική σημαία να καταλάβουν ότι εδώ είναι Ελλάδα. Ελλάδα είμαστε. Μάλιστα. Το νησί Δισκό είναι Ελλάδα. Θερμοπύλες φυλάμε. Τρίζουν τα κόκκαλα τον ιερό μας. Δηλαδή την ελευθερώσαν εκείνη και εμείς τώρα μας έχουν, δεν ξέρω, είμαστε φυλακοί στον τόπο μας. Φυλακισμένοι στον τόπο μας είμαστε. Πολύ ωραία. Έλεος δηλαδή, έλεος. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας.